Το φαινόμενο του πορθμού του Ευρύπου προσδίδει στη Χαλκίδα μια μοναδικότητα που προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο των πολιτών όσο και του επιστημονικού κόσμου. Είναι ευρέως γνωστό το φαινόμενο κατά το οποίο τα νερά αλλάζουν κατεύθυνση κάθε 6 ώρες. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να το εξηγήσουν εκφράζοντας απόψεις γεωφυσικές, αστρονομικές και φιλοσοφικής φύσεως. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη θέση των πλανητών Γη, Ήλιο και Σελήνης. Το υπόγειο ρεύμα κινείται προς μια κατεύθυνση για 6 ώρες με ταχύτητα 5 με 6 μίλια την ώρα. Ακολουθεί ένα διάστημα 8 με 10 λεπτών, όπου τα νερά είναι στάσιμα, μετά αλλάζουν κατεύθυνση και κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση για τις επόμενες 6 ώρες. Η αδιάκοπη αυτή διαδικασία δεν έχει αρχή και τέλος μέσα στον χρόνο. Υπάρχουν όμως και περίοδοι εγκαταστασίας των ρευμάτων του Ευρύπου στη διάρκεια του σεληνιακού μήνα. Στις περιόδους αυτές, τα νερά δεν υπακούν σε κανένα φυσικό νόμο και κινούνται κατάστατα χωρίς να ισχύει εναλλαγή κατεύθυνσης των 6 ωρών. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται την 7η, 8η, 9η ημέρα της Σελήνης και την 21η, 22η και 23η. Το φαινόμενο αυτό στη Χαλκίδα το ονομάζουν τα τρελά νερά. Το ίδιο φαινόμενο με τον πορθμό του Ευρύπου έχει παρουσιαστεί και σε άλλα μέρη του πλανήτη, αλλά το συγκεκριμένο έχει δύο παγκόσμιες μοναδικότητες. Η πρώτη είναι ότι την 24η ώρα της τελευταίας ημέρας της κάθε περιόδου καταστασίας, τα νερά ρέουν από το βόρειο προς τον νότιο Ευωϊκό κόλπο. Η δεύτερη παγκόσμια μοναδικότητα του φαινομένου είναι ότι της περιόδου ησημερίας τα νερά αλλάζουν κατεύθυνση αμέσως χωρίς τη σταθμότητα των 8 με 10 λεπτών όπως συμβαίνει στις άλλες μέρες του χρόνου. Ένας μύθος λέει ότι ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης πνίγηκε πέφτοντας στα νερά του Ευρύπου μην μπορώντας να βρει τη λύση του φαινομένου.